Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν χρησιμοποίησε. Και μάλιστα του είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τιμήν του δημόσια. Λοιπόν, το ΚΚΕ θεωρεί ότι όλα αυτά τα ζητήματα, άσχετα αν μπορούν να γίνονται κάποιοι, αλλά αυτό το ζήτημα, ο αδερφός του αδερφού, η κόρη και η μητέρα, το ένα και το άλλο, αυτά προκαλούν και το λαϊκό αίσθημα και είναι έξω από τις αρχές τις οποίες εμείς πιστεύουμε. Ήταν όμως τα κυρίαρχα, κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, ήταν τα κυρίαρχα. Είναι, ή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να κάνουν χρήση του νόμου. Για μας δεν είναι. Αλλά εφόσον μπαίνει και το θέτεται το ζήτημα, εμείς έχουμε να σχολιάσουμε το εξής. Είναι ένα ακόμα ζήτημα αυτό, στο οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησαν την ίδια πρακτική που ακολουθούσε πριν η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα κυβερνητικά. Άρα λοιπόν και εδώ δεν μπορεί να μιλήσει σε ό,τι αφορά τους υπολείπους έπρεπε να γίνει. Και μάλιστα το έκανε και πολύ άγαρμα και με πιο κορυφαία στελέχη από ό,τι πιθανόν οι άλλοι. Άρα λοιπόν εδώ ο ελληνικός λαός θα πρέπει και από αυτό το επιμέρους, το δευτερεύον, το τριτεύον ζήτημα, όπως και για άλλα τέτοια, να βγάλει ορισμένα. Σε ό,τι αφορά τους υπολείπους υπαλλήλους, θεωρείτε ότι σωστά πήγε να ολοκληρωθεί, γιατί δεν θα ολοκληρωθεί. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να παγώσουν μετά τα όσα έγιναν οι μετατάξεις. Θεωρείτε ότι σωστά πήγε να ολοκληρωθεί η διαδικασία? Θεωρούμε ότι εφόσον μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και είναι 4 εβδομάδες μόνο, όλα αυτά θα έπρεπε να αποφευχθούν. Μάλιστα. Όλα. Μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον ελληνικό λαό πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είναι πολύ πιο προσεκτική. Και μάλιστα όταν μιλά εν ονόματι της αριστεράς, εν ονόματι της εντιμότητας και διάφορα τέτοια. Εμείς φυσικά δεν τα συμμεριζόμαστε αυτά, ούτε ως χαρακτηρισμούς πλέον, διότι δυστυχώς η βρώμικη δουλειά που έβγαλε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλη και γονάτισε το λαό. Λαμπρεμού, κάνε την ερώτηση. Θέλεις να κάνεις για να κλείσουμε και να πάμε τώρα στην οικονομία.